Ομόφωνα ένοχο για απόπειρα ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, έκρινε το μεικτόρκωτο δικαστήριο Λασιθίου, τον 23χρονο σήμερα άνδρα, που πυροβόλησε και τραυμάτισε στο κεφάλι τον Νίκο Φανουράκη από την Καλιά Μεσαράς τον Αύγουστο του 2023, υπόθεση που είχε συγκλονίσει το Πανελλήνιο. Ο κατηγορούμενος υποστήριξε ότι είχαν διαπληκτιστεί στη μέση του δρόμου λόγω μια παρεξήγηση για την οδηγική συμπεριφορά του 30χρονου και ότι πήραν διαφορετικέ πορείε, ενώ στη συνέχεια ισχυρίστηκε ότι ο 30χρονο εμφανίστηκε πάλι με το όχημά του με τη στάση του να του προκαλεί συναισθήματα φόβου και ταραχής. Η οδηγική συμπεριφορά, η ακραία οδηγική συμπεριφορά του παθόντα προκάλεσε ακραία συναισθήματα φόβου, ταραχής και ανησυχίας στον κατηγορούμενο αποφασίζοντας εκείνη τη στιγμή να στρέψει μία βολίδα προς τον αέρα, προς ασφαλή κατεύθυνση. Το Μικτόρκο το δικαστήριο επέβαλε στο κατηγορούμενο ποινή κάθριξης 8 ετών για απόπειρα ανθρωποκτονίας με δεχόμενο δόλο ενώ επιβλήθηκε επιπλέον ένα χρόνο φυλάκιση για τα δικήματα τη οπλοφορία και οπλοχρησίας. Ο 23χρονο οδηγήθηκε πίσω στη φυλακή, καθώ η αίτηση έφεση που είχε υποβάλει δεν έχει αναστέλουσα δύναμη. Εκτιμήθηκε λοιπόν στοιχεία τα οποία αποδείκνυαν ότι δεν υπήρχε ευθεία βολή, αλλά υποστρακισμό μια βολίδα, η οποία εν τέλει έβλαψε με τον τρόπο αυτό τον μήνυτη ουσιαστικά. Και παθώντα. Η εισαγγελική πρόταση παρά το γεγονό ότι αποδέχτηκε ακριβώ το γεγονό του υποστραγισμού, κάτι που λέμε ξανά δεν αμφισβητείται, ε, ωστόσο το δικαστήριο έκρινε τον κατηγορούμενο ένοχο για την πράξη τη απόπειρα ανθρωποκτονία με δεχόμενο δόλο. Ωστόσο η υπεράσπιση ε, στέκεται πάνω σε αυτό, λέγοντα και υποστηρίζοντα ότι δεν γίνεται να μπορεί κάποιο να προβλέψει το ενδεχόμενο του υποστραγισμού όταν κατευθύνει την, ε, ε, τη βολίδα τουλάχιστον προ τον αέρα ε, ακριβώ με τον σκοπό εκφοβισμού και όχι με το σκοπό να τραυματίσει κάποιον. Λόγω της κατάστασής του, ο Νίκος Φανουράκης δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο για να καταθέσει, καθώς πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν μπορεί να ενταπεξέλθει σε συνθήκες στρες και όπως υπόθηκε στην ακροαματική διαδικασία από τους γονείς του, ο Νίκος είναι ένας διαφορετικός άνθρωπος, ενώ η σφαίρα παραμένει στο κεφάλι του, ενώ κάθε επέμβαση για την αφαίρεσή της εγκυμονεί κινδύνους. Και άλλο ο κατηγορμό, ζήτησα συγγνώμη. Ναι, ναι, αυτό ζητήθηκε πράγματι από την πρώτη στιγμή, τόσο από την υπεράσπιση, όσο και από τον ίδιο τον κατηγορούμενο. Μεταφέραμε πράγματι τη συγγνώμη μα για την ψυχική και σωματική ταλαιπωρία την οποία υπέστη ε, ο παθών, αλλά πάντοτε χωρί την επιθυμία, χωρί την επιδίωξη και χωρί δόλο από πλευρά κατηγορουμένου. Οι γονεί του θύματο εμφανίστηκαν στο δικαστήριο και κατέθεσαν στην έναρξη της ακροματικής διαδικασίας, επιβεβαιώνοντας ότι δεν θα παρασταθούμε δικηγόρο για την υποστήριξη της κατηγορίας σε βάρος του συγχωριανού του. Δήλωσαν ότι αφήνουν την υπόθεση στη κρίση του δικαστηρίου, καθώς το κύριο μέλημά τους είναι η υγεία και η αποκατάσταση του παιδιού τους.